Καλησπέρα σας. Επιστρέφουμε για άλλη μια εβδομάδα με ένα The Association Special για το NCAA, March Madness. Yes. Έξι, είμαστε οι Underdogs by God Game Experts. Δεξιά μου είναι ο Αθέατος. Και αριστερά μου είναι ο Ζαν. Είμαστε ένα βήμα έτσι. Στο, πριν το Final Four. Είμαστε, το Final Four θα γίνει στο Houston το Σάββατο και τη Δευτέρα, όπως παραδοσιακά συμβαίνει. Δεν πήγαν τα πράγματα πώς τα περιμέναμε στην αρχή της διοργάνωσης. Ούτε καν, κανένας βασικά. Δηλαδή μιλάμε... Τα brackets πεθάνανε πολύ νωρίς. Κανονικά όμως. Τα brackets πεθάνανε πολύ νωρίς. Έχουμε καταλήξει να είμαστε σε ένα Final Four που έχει ένα 4, 2, 5 και ένα 9 νομίζω. Καταλήξαμε στο τέταρτο Final Four το οποίο δεν έχει νούμερο 1 seed. Ναι. Και πριν από αυτό ήμασταν στη μοναδική Elite 8 στην ιστορία που δεν είχε number 1 seed. Φαντάζομαι τώρα εδώ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. That's why it's called madness, θα ξαναπώ εγώ. Καλά. Λοιπόν... Δηλαδή γίνονται έσχοι. Okay. Ας πούμε πρώτα απ' όλα, εμείς θα κάνουμε τώρα. Θα πούμε αρχικά ποιοι είναι οι ομάδες του Final Four, ποιες είναι, και μετά θα πούμε λίγο για την πορεία τους, τι έτσι οι αντιπόσεις έχουμε αποκομίσει. Βεβαίως. Έτσι με τα σταυρώματα. Δηλαδή πρώτα θα μιλήσουμε για το FAU και το San Diego State. Ωραία. Που είναι το ένα ζευγάρι των ημιτελικών. Και απ' την άλλη, τα πιο έτσι βαριά ονόματα του κολεγιακού αθλητισμού. Που είναι το Miami Hurricanes και απ' την άλλη το Yukon Huskies. Που είναι και η μόνη ομάδα που έχει ξαναπάει Final Four, ναι. Και η μόνη ομάδα που έχει πάρει τίτλο προφανώς από αυτές. Έτσι. Ναι, το Miami ας πούμε είναι πολύ πιο παραδοσιακό και δύναμη προφανώς στο football. Στο football. Το συζητάμε. Στο football. Πολύ μεγάλες φουρνιές. Λοιπόν, ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ζευγάρι του. Το πρώτο. San Diego State και FAU. Από ποιο θα ξεκινήσουμε, Γιάννη? Λοιπόν. Πάμε, FAU, που είναι και η μεγαλύτερη έκπληξη. Θεωρητικά για το San Diego State, εντάξει, είναι ένα σχολείο που έχει βγάλει και τον Kawhi Leonard, κατάλαβες, δηλαδή ναι. Έχει κάνει κάποια πραγματάκια. Ναι. Λοιπόν, το FAU το είχαμε αφήσει να παίζει αντίπαλο με το Tennessee. Okay, αρχικά το FAU απέκλεισε το Memphis, το οποίο εμείς θεωρούσαμε ότι είχε... Α, θα πάμε τόσο παλιά. Ναι. Okay. Είχε πιθανότητα βεβαίως. Να πάει καλά, το απέκλεισε. Έτσι, μετά από το πιο δύσκολο βασικά παιχνίδι που έκαναν μέχρι στιγμής, λοιπόν, με ένα πόντο. Μετά στο επόμενο κέρδισαν το Fairleigh Dickinson που έκανε που τη, μεγάλη, το τη μεγάλη. Είχε αποκλείσει το Purdue. Τη μεγάλη έκπληξη προφανώς το upset. Που πέταξε το νούμερο 1 έξω. Ακριβώς το 1-16. Μετά. Και εκεί τα αφήσαμε εμείς. Εκεί τα αφήσαμε. Μετά έπαιζε με το Tennessee. Που λέγαμε εμείς ότι η άμυνα του Tennessee θα δουλέψει, τελικά δούλεψε και η άμυνα του FAU. Βεβαίως και κάποιες πολύ σημαντικές μονάδες από τον Tennessee δεν τα κατάφεραν. Όχι. Δηλαδή, κανένας δεν τα κατάφεραν. Βέσκοβι, κανένας. Ο άλλος, ο Σουηδομιγάς. Αυτός δεν έπαιξε καθόλου. Δηλαδή, ο Ενκάμουα. Αυτός δεν έπαιξε καθόλου, Ενκάμουα. Θα σου πω αμέσως, το FAU είχε... 62-55 να πούμε. 62-55. Ο καλύτερος του παίκτης ήταν ο Τζοσάια Τζόρνταν Τζέιμς, ο οποίος έβαλε 10 πόντους. Mm-hmm. Ο Βέσκοβι έβαλε 9, ο Ενκάμου έβαλε 6, ο Μασάκ έβαλε 7, ο Ούρος Πλάβζιτς, ο ψηλός, ένας ακόμα Ευρωπαίος, σε 17 λεπτά έβαλε 8 πόντους και ήταν έτσι στιβαρός, αλλά δεν είναι παίκτης όπως θα αλλάξει τη μοίρα του Τένεσι. Ο Ζόνας Αϊντού από τον Μπάγκο ήταν ο πρώτος του σκόρερ με 10. Μαζί με τον Τζόνταν Τζέιμς, αλλά όλοι αυτοί οι 55 πόντοι δεν φτάσανε. Δεν φτάσανε. Λοιπόν, και το βασικό τώρα το παιχνίδι, καλά, μεταξύ, απέναντι στο Tennessee, οι Owls, το Florida Atlantic. Ακριβώς, οι Florida Atlantic Owls. Βεβαίως. Οι κουκουβάγες. Βάλαν κάποια πολύ μεγάλα σουτ, ειδικά δηλαδή κάποιος, ένας Forest που έχουν ένας γκάρντ από τον πάγκο. Ναι, έβαλε τον πάγκο. Κάποια μαζεμένα πολύ κρίσιμα σουτ. Ο Michael Forest. Ακριβώς. Και τελικά πέρασαν αυτό το παιχνίδι. Ήταν ο τρίτος του σκόρερ. Ναι, και πέρασε και έπαιξε απέναντι στην αγαπημένη μας ομάδα, θα πω εγώ. Βεβαίως. Τουλάχιστον δική μου, μιλώντας για τον εαυτό μου. Εντάξει, το Kansas State. Το Kansas State, το οποίο όλη την διοργάνωση ήταν καταπληκτικό και ο λόγος που ήταν καταπληκτικό ήταν λόγω φυσικά του που λένε μου Marquise Δεν Noel. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Marquise Noel. Το οποίο σας τον είχαν αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Στο μεσοδιάστημα έκανε δύο all-time εμφανίσεις. Έτσι. Δηλαδή, μία ήταν στον ημιτελικό. Με το Michigan State. Στον προημιτελικό του bracket. Στο Sweet 16. Με το Michigan State. Λοιπόν, που έκανε ρεκόρ στην ιστορία του τουρνουά
Σε 20 πόντους και 19 assist. Οι 19 assist του ήταν το ρεκόρ όλων των εποχών. Απίστευτος. Με φοβερές φάσεις, με τελευταία shoot, με ένα σκηνικό που έγινε viral, στο οποίο φαίνεται ότι τσακώνεται με τον προπονητή. Καλά, του. Εντάξει. Και πετάει alley oop στον Τζόνσον και στον Γιγιόντε Τζόνσον. Συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό. Έτσι, και ο Τζόνσον ήταν πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι. Ο Τζόνσον έδειξε γιατί θεωρείται υπάρχει πραγματικό βάση στο να πιστεύει ότι μπορεί να παίξει στο NBA. Ναι. Δηλαδή, βάσει των προσόντων του, έδειξε ότι μπορεί να είναι ένα τριάρι πολύ αξιόπιστο. Ένα 3D πολύ σοβαρό. Πολύ αξιόπιστο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα πάρει ευκαιρίες και ειδικά μετά από αυτό το τουρνουά. Αλλά στο παιχνίδι το, αυτό που λέμε τώρα με το FAU, ο Τζόνσον έμεινε σε πολύ λίγα νερά, γιατί δεν έπαιξε. Γιατί δεν έκανε συνέχεια φάουλ. Με φάουλ. Έκανε φάουλ, ναι, από την αρχή. Και δεν κατάφερε να είναι ουσιαστικά στις κρίσιμες στιγμές. Ο Νοέλ ήταν εκεί με 30 πόντους, 30 πόντους, 12 assist και 5 κλεψίματα. Αλλά και 5 λάθη. Ναι. Τρομερός. Αυτός που προσπάθησε να πάρει την μπαγκέτα από τον Τζόνσον ήταν ο Νεκουάν Τόμλιν. Ναι, το ψηλός. Με 14 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετός. Λοιπόν, και ο Μασούντ, ο οποίος είχε παίξει πολύ καλά στον. Στο προηγούμενο match με το Michigan State. Μεγάλα σουτ κι αυτό. Μεγάλα σουτ δεν τα κατάφερε σε αυτό το match. Έμεινε στου 5 πόντου και αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Γιατί δεν έχουν. Ουσιαστικά τι έγινε τώρα. Στην τελευταία φάση είχε την μπάλα ο Νοέλ. Τον κλείσανε, που προφανώ θα τον έκλειναν. Έτσι, και δίνει στο Μασούντ, ο οποίο του φύγει λίγο η μπάλα εκεί πέρα. Ήταν και πολύ σκοτωμένη τώρα η πάσα. Δηλαδή δεν ήταν καλή. Ειδικά για τα δεδομένα, α πούμε, τον Νοέλ. Είναι και 75. Από του καλύτερου πασέρε στην ιστορία του αθλήματος. Το κάνουν παγίδα, θέλω. Του κολεγιακού μπάσκετ. Και τελικά δεν κατάφερε καν να σουτάρει. Δηλαδή δεν πρόλαβε. Ναι, δυστυχώς το ύψος του Νοέλ θα είναι. Γιατί νομίζω προφέρεται Νοέλ. Θα είναι και το πρόβλημά του όσον αφορά στο. Στην προσπάθειά του να κάνει κάτι, γιατί πιστεύω θα προσπαθήσει να πάει στο NBA. Γιατί και στο προηγούμενο μάτσα, αλλά και σε αυτό, οι αντίπαλοι του εκμεταλλεύτηκαν το ύψος του και πήγαν κοντά στο καλάθι και ήταν από τους καλύτερους των αντιπάλων του. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που μου λέγες ότι μπορεί στην επίθεση να κάνει όργια και να ήταν υπεύθυνος για σε κάθε παιχνίδι 50-60 πόντους στον όμπο της ομάδας. Σίγουρα και παραπάνω μην ήταν. Λοιπόν, στο προηγούμενο σίγουρα. Λοιπόν, αλλά. Πίσω έτρωγε πολλούς. Αυτό πηγαίνανε κάτω από το καλάθι και δεν μπορούσαν να αφήσουν κανέναν. Γιατί, ας πούμε, το Michigan State είχε το Hauser και τους υπόλοιπους περιφερειακούς. Οπότε ο βασικός του αντίπαλος, ο Point Guard, που νομίζω λέγεται Haggard, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Michigan State. Σε αυτό το μάτι. Αλλά αυτός έχει NBA body. Δηλαδή είναι σε φάση Point Guard, 6-3-6-4. Ναι, ό,τι έχει στο μυαλό σου. Ο επίσης έχει και αυτός πιθανότητες να μπει. Να πούμε το εξής. Εμείς την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για το τι έγινε στο Final Four και θα μιλήσουμε και για το τι κάνανε τα prospects, τα draft prospects του στο τουρνουά. Συμμετείχανε στο τελικό τουρνουά. Γιατί το αναφέραμε, ρε παιδί μου, τι έγινε με τη μετοχή του, άμα ανέβηκε και κατέβηκε. Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα και για τον Brandon Miller σε λιγάκι. Θα κάνουμε ένα sneak peek για το τι θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και το μέθε επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε επίσης άλλο ένα special, το οποίο θα είναι λίγο πιο μικρό, αλλά θα αναφέρουμε γενικότερα για αυτούς που έτσι είναι αρρωστάκια με τον μπάσκετ και γενικότερα ειδικά αυτούς που τους ενδιαφέρει η Ευρώπη, έτσι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ποιοι πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνουν μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη. Και τέλος πάντων να κάνουν το βήμα και βλέπουμε. Πολλά παιδιά οι οποίοι είναι seniors, τα λοιπά, οι οποίοι δεν υπάρχει προοπτική πιθανότητα να παίξουν στο NBA ποτέ μπάσκετ, αλλά μπορεί να κάνουν μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να μιλήσουμε τώρα για το FAU, γιατί ήταν το Kansas State η αγαπημένη μας ομάδα, ο Noel ήταν για μας ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά, αλλά η FAU με τον Τζονέλ Ντέιβις. Σωστά. Τον Ρώσο, τον Golding. Ο Golding ήταν πολύ καλός αυτό το match, ο οποίος είναι ένα sophomore από τις ακαδημίες της CSKA, ο Golding. Και είχαν και ο Γκρίνλι έπαιξε καλά και ο Αλάιτζα Μάρτιν έπαιξε καλά. Ο Αλάιτζα Μάρτιν. Το κλειδί αυτής της ομάδας είναι ο Αλάιτζα Μάρτιν, ο οποίος είναι κοντός μεν, δηλαδή είναι undersized, τριάρι παίζει ουσιαστικά, αλλά είναι 6'2 δεν είναι. Ναι. Είναι 6'2 αλλά τον βλέπεις και νομίζεις ότι είναι 6'6-6'7. Δηλαδή έχει πάρα πολύ bounce. Εδώ τον δίνουν point guard, αλλά έτσι όπως παίζουν αυτοί που έχουν τους κοντούς, ουσιαστικά παίζει σε θέση guard. Ναι. Ενώ στην ουσία μπορεί small forward παίζει σε αυτήν την ομάδα. Ναι, δηλαδή, ενώ στην ουσία μπορεί να είναι point guard όμως. Δηλαδή, ο Γκρίνλι που λες είναι το διάρρη τους. Σωστά. Το άσος τους. Το 2 είναι ο Τζονέλ Ντέιβις, ο οποίος είναι και ο πιο. Ο Γκρίνλι είναι 6 feet. Ναι. Δηλαδή αυτοί έχουν τριάρι 6'2. Ναι. Αυτό το Μάρτιν. Εντάξει, αυτό είναι πολύ έτσι σύνηθες στο κολέγιο μπάσκετ. Ειδικά σε πιο μικρά προγράμματα. Δηλαδή δεν βρίσκεις τώρα εύκολα size. Τα περισσότερα που περάσανε, γιατί το Fairleigh Dickinson όμως πέρασε το Περντιού. Το Περντιού είχε παίχτη 2-23 και αυτοί κάνανε. Άμα δεις το μάτς, ήταν γύρω από αυτόν του Περντιού 4 άτομα γύρω-γύρω. Καλά, εντάξει, τον περικυκλώνανε και στην επίθεση απλά του λέγανε
βγες να μας μαρκάρεις. Και ο Αλέξανδρος Μάρτιν όμως είναι παίκτης ο οποίος παίζει και καλή άμυνα. Ναι. Είναι τρομερός φίνισε στο καλάθι, στο above the rim, παιδί μου. Και είναι και καλό στο air επίσης. Δεύτερο ετής, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Αλέξανδρος Μάρτιν, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει. Δηλαδή στο match με το Kansas έβαλε μεγάλα σουτ. Ισχύει. Εγώ δεν του το είχα, νόμιζα ότι δεν είναι σουτέρ. Ισχύει. Και είχε και πολύ καλά ποσοστά. Είχε 55% εντός παιδιάς, δύο κλεψίματα, δύο blocks. Ναι. Για 6-2 παίχτη, δύο blocks. Ναι. Πάντως ο Τζονέλ Ντέιβις είναι ο πιο σταθερός παίχτης. Αυτός είναι ο καλός παίχτης. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι αριστερόχειρας, νομίζω, και είναι έτσι λίγο. Για star είναι πάρα πολύ ήσυχος. Δηλαδή δεν φαίνεται καθόλου. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος και τη φάτσα του δηλαδή είναι λίγο ήσυχος. Ναι. Οπότε. Εκεί θα μπορούσε να επικεντρωθεί το San Diego State, το οποίο παίζει αμινάρες. Το San Diego State το ξέραμε. Από την αρχή το είχαμε πει ότι αυτό θα είναι το όπλο του. Με την Αλαμπάμα που εκεί το αφήσαμε, αλλά πάμε από την αρχή όπως το κάναμε για τους άλλους. Το San Diego State ξεκίνησε με το College of Charleston, το οποίο και κέρδισε 63-57. Ναι. Συνέχισε με το Furman, το οποίο είχε κάνει την έκπληξη με τη Virginia. Mm-hmm. Το οποίο και κέρδισε 75-52. Βλέπω ένα μοτίβο κάτω από τους 60 πόντους. Ναι. Μετά με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος στην Αλαμπάμα. Εκεί θα μιλήσουμε, γι' αυτό θα μιλήσουμε λίγο τώρα. Εκεί τους, έφαγε 64, αλλά και πάλι την κράτησε πάρα πολύ χαμηλότερα. Καλά, από τώρα, τους μέσους όρους της. Τώρα, όταν μιλάμε τώρα. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για το φετινό τουρνουά. Το όνομα το οποίο ήταν The Name to Watch ήταν προφανώς ο Brandon Miller. Ο οποίος προορίζεται για top 5 σίγουρα στο NBA Draft. Τώρα, αυτό που λέγαμε για νούμερο 2, ίσως τώρα να κάναμε πισωγύρισμα. Σίγουρα το stock του έχει πέσει πάρα πολύ από αυτό το παιχνίδι. Σωστά. Δηλαδή, σε αυτό το match, ο Brandon Miller είχε 3 στα 19 shoot και τον έκαναν expose σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι. Πολλές κακές επιλογές, shot selection πολύ. Είχε και 5 λάθη εναντίον ναι, του. Ναι. Του κλέψαν την μπάλα 5 φορές. Ναι. Δηλαδή, το San Diego State έτρεχε διαρκώς στον ευνηδιασμό. Δηλαδή, άμα δείτε κανείς τα highlights, δηλαδή, και τα τρίλεπτα να δείτε, έτσι, δηλαδή, χρειάζεται να δείτε τα 12 λεπτά, θα καταλάβετε ότι το San Diego State δεν παίζει καθόλου στην άμυνα. Έτσι. Όχι. Τους δέρουν πολύ σοβαροί το San Diego State. Το San Diego State έχει. Ο Τάριον Τραμέλ ήταν ο. Ναι. Ο go-to guy και σε αυτό το match και στο επόμενο ήταν ο καλύτερος τους. Σαφώς. Με το Creighton. Το οποίο Creighton είχαμε προβλέψει ότι θα περάσει. Ήταν ένα από τα πράγματα που πιάσαμε ότι θα σταματήσει το παραμύθι του Princeton και όντως το σταμάτησε. Ουσιαστικά σε αυτό το match με την Alabama ο Τραμέλ ήταν όλη η ομάδα. Δηλαδή το πήρε πάνω του, έδειξε αυτό και ο Λεντί από τον πάγκο, Jadon Λεντί. Πολύ ωραίος από τον πάγκο. Ο οποίος έβαλε και αυτός 12 πόντους, σχεδόν Λεντέι, ναι. Έβαλε τα 12 ποντάκια του, είχε και 6 rebound, βοήθησε πάρα πολύ από τον πάγκο. Ωραία. Σε αντίθεση με τον πάγκο της Αλαμπάμα. Ναι, λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής, ότι το San Diego State νομίζω αυτό και το UConn από την άλλη είναι οι ομάδες με το μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή, οι Aztecs, έτσι είναι το όνομα του San Diego State, έχουν ένα rotation τύπου 9 ατόμων. Δηλαδή 9 παιχτών. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όχι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πάνω από 15 λεπτά, έτσι, όχι αστεία. Δηλαδή, έχουν σοβαρό ρωτήσιο. Στο μάτς με την Αλαμπάμα παίξανε 10 παίχτες, 9 παίχτες πάνω από 18 λεπτά. Είδες, αυτό το που λέω. Είναι σχετικά undersized, δηλαδή δεν έχουν ψηλό, έτσι. Ισχύει. Αλλά δηλαδή, τον Golden δεν τον έχουν. Και στα γκάρ τους. Δηλαδή, ο Matt Bradley, ένας παίχτης που τον έχω δει λόγω του ότι είναι senior και τέλος πάντων είχα ένα ενδιαφέρον, ένας αριστερόχειρας γκάρ. Ναι. Αυτός, ας πούμε, παίζει μέχρι και small forward και δεν είναι 6-3. Ακριβώς. Και είναι και επίσης αρκετά streaky και δεν έχει πάει καλά ο Bradley στο τουρνουά. Γενικότερα όμως είναι scorer. Ο Τραμέλ παίζει καλύτερα, νομίζω, από όλους. Είναι φοβερός. Επίσης είναι πολύ καλός. Πώς το λένε, είναι πάρα πολύ καλός ο Μένσα που είναι και defensive player of the year στο conference του των Aztecs. Ναι. Αλλά έχουν αυτό το rotation, έχουν 4-5 άτομα. Έχουν ένα Johnson, ένα άλλο Johnson, έχουν τον Μένσα. Έχουν τον Λεντί. Και γενικότερα έχουν πολλούς παίκτες οι οποίοι είναι πολύ αθλητικοί. Και seniors. Ναι, και είναι και έμπειροι. Πολύ πάντα το είχαμε πει ότι είναι seniors, είναι senior ομάδα. Πολύ βασικό αυτό. Το San Diego State. Δηλαδή. Σε αυτό το ζευγάρι, Γιάννη μου, πρώτα απ' όλα, με το Creighton έχουμε κάτι να αναφέρουμε, δηλαδή συγκεκριμένα. Το match ήρθε 58-57, οπότε τι να αναφέρουμε, οι άμυνες 57-56, ναι.
Το Creighton ήταν ούτως ή άλλως καλή αμυντική ομάδα. Το San Diego State ήταν λίγο καλύτερη και κέρδισε. Ναι. Εντάξει, σε ένα μάτς το οποίο μίλησαν οι άμυστοι. Τι να πούμε, 57-56. Ανώτερο το. Δηλαδή, παίξαν το παιχνίδι του San Diego State το Creighton. Ναι, κοίτα. Και ήταν λογικό να χάσει. Βάσει star power, το Creighton ήταν πιο. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιο να περάσει. Είχε δηλαδή, τον Γκαλ Μπρένερ. Είχε τον Γκαλ Μπρένερ, είχε τον Έμχαρτ. Τον Έμχαρτ, τον αδερφό του Άντριου που λέγαμε και την πρώτη εβδομάδα. Και ο Καλούμα είναι καλό. Και ο Σέιερμαν είναι καλή. Όχι απλά καλό. Ο Καλούμα θεωρείται ότι θα γίνει draft. Ναι, ναι. Δηλαδή, όχι, ήταν καλό στο μάτσινο. Όχι για πρώτο γύρο, αλλά θεωρείται ότι θα γίνει σίγουρα draft. Πολύ αθλητικό έτσι forward. 3D guy. Είναι, έχει και καλό σουτάκι. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι και. Να πιάσει κατευθείαν δηλαδή. Και να πούμε ότι και η διαφορά ήταν ότι ας πούμε, το Creighton αναγκάστηκε και έπαιξε ουσιαστικά με 5 παίχτες. Ναι. Δηλαδή ο πάγκος του Creighton, οι 4 παίχτες που παίξανε είχαν 6 λεπτά ο περισσότερος μέσο όρο, βάζοντας 0 πόντους. Ναι. Ενώ το San Diego State δεν έκανε κάτι τρελό από τον πάγκο, έτσι, αλλά είχε παίχτες οι οποίοι παίξανε από 14 λεπτά και πάνω. Έχει τους ψηλούς, έχει το λεπτό. Ο Λεντί από τον πάγκο. Ο Λεντί με τον Αρόπ, με τον Αγκουέκα Αρόπ, βάλανε από 6 πόντους που αυτά τα 12 ποντάκια. Yep. Δεν τα βρήκαν οι άλλοι. Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, ναι, έχουμε. Μεταξύ των δύο θα διαλέξω το. Δηλαδή το San Diego State. San Diego State. Και εγώ San Diego State λέω. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πιο δεμένη ομάδα. Ναι, 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 ναι. Okay, ωραία το παραμύθι του San Diego State. Έχουν και σημεία αναφοράς. Έχουν και σημεία αναφοράς στον Ντουραμέλ, έχουν εμπειρία. Ναι. Είναι παίχτες που παίζουν μαζί. Ναι, ναι, ναι. Για χρόνια. Νομίζω ότι δικαιούνται να είναι το φαβορί και θα περάσουν. Λοιπόν, και μόνο από την άμυνα δηλαδή. Ωραία. Πάμε τώρα στο Midwest bracket. Πάμε στο Midwest. Που είχαμε το νικήτρια τελικά την ομάδα του Miami. Το Houston δεν τα κατάφερε. Καλά, το Miami βασικά, η διαδρομή του Miami ως τώρα. Είναι έπος. Είναι έπος. Περνάει τον Drake που λέμε ότι είναι πιθανό να κάνει έκπληξη. Ότι είναι πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, συνεχίζει με την Ινδιάνα, την οποία διαλύει με 16 πόντους. Η οποία έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Δηλαδή και ο Χουτσιφίνο και ο Τζάξον. Ο Τρέισι Τζάξον Ντέιβις. Αλλά πρόσεξε τώρα, στο πρώτο match είναι το μόνο match που βάζουν κάτω από 65 πόντους. Mm-hmm. Ωραία. Όχι κάτω από 65, κάτω από 80. Ναι. Στο επόμενο βάζουν 85 με την Ινδιάνα. Στο επόμενο εναντίον της άμυνας του Χιούστον που λέγαμε ότι τσακίζει κόκαλα. Έλατε. Και σπάει κεφάλια. 89 πόντους. Άνετα. Άνετα. Άνετη πρόκριση με τη δεύτερη καλύτερη ομάδα στο τουρνουά. Μπράβο και πηγαίνουν με το Τέξας. Ναι, ναι, ναι. Και βάζουν 88 με το Τέξας και τους κερδίζουν. Έχουν τον Πακ, ο οποίος έχει κάνει ρεκόρ στην ιστορία του σχολείου. Έτσι. Σε τρίποντα μέχρι το Final Four. Είναι ο Πακ και ο Wong βασικά εκεί πέρα, ο που σουτάρουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι. Είναι καλή. Junior ο Πακ, Senior ο Wong. Mm-hmm. Εξαιρετικός ο Wong. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι υπάρχει και ο Jordan Miller εν τω μεταξύ, ο οποίος είναι πολύ καλός. Το τελευταίο μάτι ήταν αποκάλυψη. Senior επίσης και ο Jordan Miller. Πάρα πολύ καλός, τριάρι και τελευταία εκεί πέρα. Αυτός είναι. Αυτός είναι φτιαγμένος για Ευρώπη, ο Τζόρνταν Μίλερ. Γενικά υπάρχει. Είναι πολύ undersized ομάδα το Miami. Ο μόνος ψηλός που έχει είναι ο Μιέρ, ο οποίος είναι 2-3. Αυτός είναι 6-7 νομίζω. Αυτό, 2-3, δεν είναι παραπάνω. Επίσης μια ομάδα. Και τα έχουν πρόβλημα με το Yukon, γιατί το Yukon έχει κορμιά. Δηλαδή, και βάθος και κορμιά. Δηλαδή. Έχει σαν όγκο, ναι. Και γενικότερα το Yukon, θα το πούμε για μετά για το Yukon, αλλά αυτή τη στιγμή ίσως κονταροχτυπιέται η καλύτερη επίθεση του τουρνουά. Με το Yukon, ναι. Που αυτή τη στιγμή από τις ομάδες που έχουν παίξει 4 μάτς και έχουν φτάσει μέχρι το Final Four, είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από το Texas. Ναι, αλλά θα πω το εξής, ότι το Yukon, θα το πούμε και μετά, επειδή πέρασε περίπατο πολλά τα μάτς, μπορεί να, η άμυνα του να είναι ακόμα καλύτερη. Σωστό. Δηλαδή μπορεί να χαλάρωνε στο τέλος και να έτρωγε, ξέρω, 55 πόντους που όσο έτρωγε. Η αλήθεια είναι ότι στο. Ναι, ας πούμε για το Μαϊάμι και θα πούμε για το Yukon. Λοιπόν. Θα σου πω ότι απλά ο Jordan Miller στα 39 λεπτά που έπαιξε στο Elite 8 ενάντια στο Texas είχε 1,9 πόντους per possession. Τι λες τώρα. Έβαλε 27 πόντους. Έλα, και είχε 1,9 πόντους per possession. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό. Είχε 7 στα 7 field goals. Είχε 3 ριμπαουντάκια, αλλά το efficiency του αυτό δεν υφίσταται. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Και μετά μέσος ήταν ο Poplar, ο οποίος είχε 1,778 πόντους per possession. Έβαλε 16. Παναγία μου. Έτσι, παίζοντας 33 λεπτά. Το Miami έχει θέμα με τον πάγκο, δηλαδή ή σε αυτό το match δεν έπαιξαν πάρα πολύ. Δηλαδή ο παγκίτης του που έπαιξε πιο πολύ ήταν ο Μπένλι Τζόσεφ που έπαιξε 13 λεπτά. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι κάτω από 10. Τίποτα, όχι, είχε. Και έβαλε 5 ποντάκια. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί βασίζονται στους τρεις περιφερειακούς τους. Έτσι, και ό,τι γίνει. Και είναι, σε φάση, είναι η ομάδα η οποία κάνει πολύ share the ball κτλ. Η μπάλα γυρνάει. Γιατί δεν έχουν, γιατί το Pack δεν είναι ουσιαστικά point guard. Είναι από αυτούς τους Αμερικάνους shooting αυτό.
point guards, ας πούμε. Είναι διάρκεια στο σώμα του, του αυτό άσου. Ακριβώς. Ο Wong είναι ξεκάθαρο catch and shoot παίχτης. Δηλαδή, που αν πας και τον κλείσεις από κοντά και τον, τον αναγκάσεις να βάλει την παράδοση στο παρκέ, δεν είναι το ίδιο καλός και κάνει λάθη. Ναι, κάνει έτσι. Λάθη, αλλά δεν είναι ότι δεν μπορεί. Αλλά γενικότερα πλέον έτσι όπως παίζουν αυτοί, αυτός έχει βρει το ρόλο του ότι πρέπει να ανοίγω το γήπεδο. Ναι. Γιατί ο Μίλλερ, ας πούμε, δεν είναι τόσο καλός στο τρίποντο ο Μίλλερ. Είναι πιο ναι. πολύ να διεισδύσει, γιατί είναι κορμί. Δεν μπορώ να βρω έναν, μια αντιστοιχία τέλος πάντων. Είναι ένα Μίλλερ. Forward πάρα πολύ κλασικό Αμερικάνος, δύο μέτρα. Mm. Δυνατός. Είναι φοβερό. Είναι ωραίος παίχτης ο Μίλλερ. Είναι ωραίος παίχτης ο Μίλλερ. Και έχουν τον Όμιερ, ο οποίος ουσιαστικά τελειώνει φάσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάρει την μπάλα να παίξει post-up κτλ. Ναι, αλλά πώς θα τελειώσει η φάση όταν έχει τον Σάνο μπροστά σου. Δηλαδή είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Αυτό έτσι, ναι, λίγο αυτό δύσκολα ναι. τα πράγματα. Θα παίξει ρόλο και το τέτοιο. Επίσης να πούμε ότι σε αυτό το ζευγάρι υπάρχει και μια κόντρα προπονητών mm-hmm. για την οποία έχει γίνει μεγάλος λόγος. Από τη μία έχουμε τον Λαναράγκα στο. Στο Μαϊάμι, και ναι, από ναι. την άλλη έχουμε το τον Χέρλεϊ ναι, ναι, ναι. στην πέμπτη του χρονιά στο UConn, που όλοι οι αναλυτές λένε ότι η πλάστηκα κλείνει προς τον Λαναράγκα. Ο Λαρενάγκα γενικότερα λένε ότι. Λαρανάγκα. Λαρενάγκα. Λαρανάγκα. Λαρανάγκα. Ναι, ναι. Ο Λαρενάγκα λένε γενικότερα ότι είναι, καλά, είναι ο καλύτερος προπονητής στο, στο Final Four αυτή τη στιγμή, ναι. βάσει ας πούμε accolades έτσι και φήμης. Και λένε ότι ναι, μεν μπορεί το UConn, το οποίο θα πούμε τώρα, να έχει καλύτερη ομάδα στα χαρτιά. Αλλά η δυνατότητά του να καταστρώσει το game plan μια εβδομάδα, μπορεί να έχει μπροστά του μια εβδομάδα, ώστε να χτυπήσει το. Μπελιτσέκιαν. Το UConn. Accolades. Ναι, ναι. Είναι, είναι, λίγο, είναι επικίνδυνο πολύ για το UConn. Ναι, πάμε ναι, στο UConn. Κάτι ακόμα που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι οι Hurricanes είχαν στο μάτς με το Texas, που το Texas ήταν. Το αναφέρω, το Texas ήταν από τα φαβορή να πάει ναι, στο Final Four. Ναι, είχαν συνολικά σαν ομάδα 1,239 points per possession και το Texas είχε 0,898. Έτσι. Δηλαδή. Εντάξει. Καμία σχέση στο efficiency. Λοιπόν, πάμε στο UConn τώρα. Πάμε και στο UConn. Το UConn, το οποίο έχει περάσει, μιλάμε Mars από όλες τις φάσεις. Έτσι, δηλαδή, ξεκίνησε από την Αϊώνα του, του Πιτίνο. Τους έριξε. 24. Τους έριξε 24 διαφορά, 87-63. Μετά πήγε στο St. Mary's. Που είχε πολύ καλό, είχε πολύ καλούς παίχτες εν μέρη. Τους κράτησε κάτω από 60. 70-55. Πολύ έτσι, μετά στο Sweet 16 έπαιξε με το Arkansas, που ερχόταν από τη μεγάλη νίκη από το, με τους πρωταθλητές. Και με δύο prospects, παίχτες του draft κτλ. Έτσι. 23, 20 πλάσα από το ημίχρονο. 88-65. Ήταν οριακά βαρετό. Το έτσι. Παιχνίδι, οριακά εκεί βαρετό. Σου λέει ότι μπορεί να του άφησε λίγο να σκοράσει το τέλος. Και μετά έρχεται τον Gonzaga. Και ήταν ουσιαστικά εκεί. Ήταν το μεγάλο μάτς με τον Gonzaga, μια από τις καλύτερες επιθέσεις του τουρνουά. Το οποίο την προηγούμενη αγωνιστική τον Gonzaga έχει περάσει στο UCLA, μια από τις καλύτερες άμυνες. Με μάτς τώρα Drew Timmy να κάνει έσχη, να κλαίνε στις κερκίδες. Ο οποίος Drew Timmy να πούμε, του Gonzaga, ο ψηλός με την κορδέλα και το μουστάκι. Μουστάκι, μουστάκι, σε παρακαλώ, όχι μουσί. Μουστακό, α όχι, έχει μείνει μουστάκι, σωστά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, να λέει, this is not a goodbye, it's a see you later. Οπότε. Ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στον Gonzaga και του χρόνου. Ναι. Και λέει, εντάξει, να μην το κάνει. Και why not. Ναι, έτσι, δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη καριά στο NBA ο Τίμι. Δεν θα έχει καθόλου. Ναι, αλλά μπορεί να το. Μπορεί είναι να, βασιλιάς του Gonzaga. Μπορεί να το ζήσει άλλη μια χρονιά ακόμα. Ναι, why not. Θα μπορεί να είναι ένας αιώνιος φοιτητής. Όχι τώρα, άμα χτυπάμε τώρα κάποιες έτσι ευαίσθητες χορδές. Και μπορεί να τέτοιο. Και μπορεί να με, το νέο, με τη νέα κατάσταση που υπάρχει με το NIL μπορεί να πληρώνεται κιόλας. Να πληρωθεί. Έλαντε, σωστά. Και νομίζω ότι βγάζει λεφτά για τον Gonzaga. Έτσι, δηλαδή είναι η φιγούρα της ομάδας. Εντάξει, τον Gonzaga τώρα. Πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Παρ' όλα αυτά, τον Gonzaga ήρθε με τα φρένα σπασμένα μετά από μια ματσάρα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν το έχει δει και μπορεί να το βρει κάπου, αξίζει να δει το μάτς με το UCLA. Πώς πήγε με γιάσκες να κάνει τα δικά του και. Χαμός. Ο Χάγκης εν τω μεταξύ θα επιλεγεί στον draft σίγουρα, δεν ξέρω μάλλον για δεύτερο γύρο. Για δεύτερο γύρο. Έχει δείξει επειδή σε κάθε γύρο ήταν το ίδιο καλός. Ναι. Ήταν δηλαδή. Απλά δεν στάρει. Ήταν. Όχι, έχει και το στάρει, παιδί μου. Εντάξει. Δεν είναι αξιόπιστος. Δεν είναι ο καλός στέρε, παιδί μου, αλλά έχει αυτό. Παίζει αμινάρες και είναι πολύ καλός πασέρ. Και driver. Μόνο hustle. Και να βρίσκει τα close out και έτσι, να περνάει τους παίχτες στα close out. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλός στον ευνηδιασμό, τελειώνει τις φάσεις συνέχεια. Είναι γενικότερα η αρχηγούρα στο. Το στόκ του, δεν ξέρω αν ήταν πεσμένο, αλλά τέλος πάντων σταθεροποίησε το στόκ του σε υψηλό επίπεδο. Όχι, σε βάση είπε σε όλους ότι εγώ αυτός είμαι ναι. και να με πάρετε στο NBA, εγώ θα κάνω τα ίδια. Δηλαδή δεν θα μικρύνω στην περίσταση.
Από την άλλη το... Γιούκομ, πάμε να μιλήσουμε για Γιούκομ. Πέρα θέλω να μου πεις λίγο για Hawkins, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός shooting guard, ο οποίος τα βάζε όλα, ναι, με την Gonzaga. Έβαλε 20 ποντάκια, είχε 6 στα 9 εντός παιδιάς, 6 rebound, γενικά αυτός και ο Σανόγκο, δηλαδή ο Σανόγκο ουσιαστικά είναι το σημείο αναφοράς τους, το, πώς να το πω, η βάση τους είναι ο Σανόγκο, δηλαδή ό,τι και αν κάνουν και η πίεση που ασκούν στην άμυνα προέρχεται από το γεγονός ότι ο Σανόγκο είναι από πίσω και καλύπτει τρύπες, κόβει, ενώ δεν είναι πολύ ψηλός. Το 6-9 νομίζω είναι. Ναι, δεν είναι πολύ ψηλός. Ναι, ναι. Είναι καλός στα blocks και γενικότερα είναι πολύ μεγάλο κορμί έτσι και ψηλά, έτσι, είναι σαν τιτάνας, ας πούμε. Λοιπόν. Οπότε τους δίνει τη δυνατότητα αυτό να πιέσουν πάρα πολύ και από την άλλη έχουν το Hawkins, ο οποίος αυτό το match σκόραρε πολύ, ο Caravan σκόραρε πολύ. Καλά, γενικότερα ο Hawkins είναι η σταθερά αυτή ομάδα μαζί του Σανόγκο. Ο Hawkins, ο οποίος είναι shooting guard και ο οποίος προορίζεται για first round. Ναι. Έστω και χαμηλά. Έτσι, είναι ίσως ο καλύτερος catch and shoot shooter που υπάρχει στο NCAA φέτος, θα πω εγώ. Έτσι όπως παίζουν και αυτοί τον ευνοούν και όλα σας όπως παίζουν. Και υπάρχει γενικότερα μια πολύ μεγάλη παράδοση από το UConn σε shooting guards. Υπάρχει η Ray Allen στο παρελθόν, υπάρχει η Rip Hamilton. Εντάξει, πάμε και κάποιοι που δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, έτσι, επιτυχημένοι όπως ο Jeremy Lamb. Ναι. Ο Book Knight που είναι στο τέτοιο, που μάλλον δεν έκανε τίποτα στη Charlotte. Εντάξει, ο Book Knight έχει και θεματάκια. Ναι, έκανε και, εντάξει, το διάβασα τώρα, παρεμπιπτόντως, επειδή διάβασα την περίπτωση του Book Knight, ξέρεις τι έκανε. Τι έκανε. Ο Book Knight πιάστηκε μια μέρα, πήραν οι γείτονες τηλέφωνο, γιατί ήταν μέσα στο αμάξι του, κοιμισμένος πάνω στο τιμόνι με ένα όπλο στα χέρια. Ωραία, φίλε. Και όταν του κάνανε, γιατί η αστυνομική το πρόσθεση εκεί πέρα είναι ότι προσπαθούν να σε ξυπνήσουν με κάποιο τρόπο, έτσι, ώστε να ζητοποιήσει τι γίνεται. Και μόλις τον ξυπνήσανε, άρχισε να του φωνάζει: Αφήστε με! Και κούναγε το όπλο από εκεί. Καλά, εντάξει. Το... Ο James Book Knight, στη μέση του δρόμου. Άλλη μια καταπληκτική επιλογή από τον Michael Jordan, θα πω. Εντάξει. ένα άλλο που θα ήθελα να πω για αυτές τις δύο ομάδες είναι ότι είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν δύο ελληνικές παρουσίες. Από μια ελληνική παρουσία. Βεβαίως, δεν παίζουν βέβαια και πολύ, αλλά. ναι, ο Ρούμογλου θεωρητικά έχει παίξει λίγο παραπάνω. Στο Μαϊάμι υπάρχει ο Γκόγκος. Γκόγκος, πώς δεν έχει παίξει, νομίζω λεπτό. Ο Φίλιππος Γκόγκος, ο οποίος νομίζω έχει παίξει σε ένα μάτς έτσι, πιθανόν τιμή Σένεκεν. Okay. Και ο άλλος είναι ο Ρούμογλου, ένα παιδί το οποίο ήταν από την Ξάνθη και ο οποίος είχε και κάποια μάτς με τον Μπάουκ. Είχε παίξει και σε κάποια μάτς με τον Μπάουκ. Mm-hmm. Και βρίσκεται εκεί, είναι freshman. Είναι ένα παίκτης αρκετά ενδιαφέρον, αλλά ακόμα κατάλαβες. Είναι σε βρεφικό στάδιο τώρα στο κολεγιακό. Δεν ξέρω τι θα κάνει και αν θα συνεχίσει εκεί. Το UConn είναι ένα καλό κολέγιο, δηλαδή και να τις σπουδές του μόνο να συνεχίσει. Έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά. Αλλά είναι καλός, δηλαδή έχει στοιχεία καλά για μπάσκετ. Ωραία, εγώ θα πω ότι σίγουρα θα διαλέξω το UConn σαν ένα πρωταθλήτρια. Αυτό το οποίο με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από όλα είναι ότι παίξαν αντίπαλοι σε τέσσερις ομάδες, οι οποίες όλες παίζουν διαφορετικά και τους διέλυσαν όλους, που δείχνει πόσο πλήρης ομάδα είναι και πόσο καλό προπονημένη. Έχουν ένα στυλ, μια ταυτότητα από την αρχή και το λέγαμε και από την αρχή ότι ήταν λίγο παράλογο που στην τελική ψηφοφορία το Baylor βγήκε πάνω από το UConn. Θα έπρεπε το UConn να είναι στο top 10, λέω εγώ. Έλατε. Και εντάξει, μας δικαίωσε και, και η πορεία, αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, τέτοιο υλικό έχουν. Είχαν τέσσερις παίχτες στον πάγκο στο τελευταίο. Καλά, πες ότι κερδίσαν και πολύ. Αλλά θέλω να πω και στα προηγούμενα μάτια είχαν τουλάχιστον δύο ή τρεις παίχτες οι οποίοι παίζαν από 13-14 πλάς λεπτά από τον πάγκο και ήταν αποδοτικοί. Δεν ήταν ότι απλά είχαν συμμετοχή. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει ο Άντρε Τζάκσον σε αυτό το παιχνίδι, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό τουρνουά γενικά. Όχι, δηλαδή, σε απόλυτη αντιδιαστολή με τις επιδόσεις της ομάδας του, ο ένας από τα πιο μεγάλα ονόματα της ομάδας που προορίστηκε για draft. Ο Άντρε Τζάκσον, σωστά. Δεν έχει δείξει τα αναμενόμενα. Δεν είναι σουτέρ. Είναι καλός πασέρ όμως, όπως είναι και ο Σανόγκο. Καλά. Και γενικότερα σε αυτούς πρέπει να τους αφήσεις να τους παίζεις one-on-one, έτσι, με ένα παίχτη καλό και να προσπαθήσεις να. Ο Άντρε Τζάκσον, βέβαια, να πούμε ότι στο τελευταίο μάτς. Stay home στους σουτέρ. Στο τελευταίο μάτς έχει οριακά double-double. Δηλαδή έχει 8 πόντους 10 assists. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Άντρε Τζάκσον δεν συμμετέχει. Όχι, ρε παιδί μου, όχι. Απλά περιμένανε ότι θα είναι. Είναι, από τα prospects, σημείο αναφοράς. Είναι ένα από τα πολλά prospects που θα μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα που απογοήτευσε στο τουρνουά. Κάτσε να δούμε το Final Four. Ας μην βιαζόμαστε. Γιατί το UConn έχει παράδοση και στους guards. Καλά, εντάξει. Έτσι. Είπαμε. Που κάνουν μεγάλα Final Four. Το Kemba. Που κάνουν μεγάλα Final Four. Λοιπόν. Αυτά ήτανε. Τίποτα. Final Four. Αυτό δεν έχω αποκαλύψει. Οπότε βλέπουμε στο τελικό. UConn με San Diego State. Και ξύλο full. Και UConn να το παίρνει στο τέλος. Αλλά δύσκολα και δείτε το... MVP?
Εγώ θα πω ότι ο Άντρε Τζάκσον θα κάνει τουρνουά. Ναι, θα κάνει τουρνουά. Όχι, εγώ θα πω τον Χόκκινς, ο οποίος. Θα πει τον Χόκκινς. Ο οποίος. Safe επιλογή. Τον βλέπω σαν επόμενο Ray Allen. Δύσκολα ο Σανόγκο δεν θα βγει πλέον. Prettiest jump shot είναι college basketball, θα πω. Ωραία. Αυτά. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. See you next week. Like and subscribe και πιάστε τα τελευταία επεισόδια μας για NBA. Γεια σας.